ήρθατε ξανά στο κανάλι μου για τους καινούργιους στην παρέα. Με λένε Μαριαλένα ή αλλιώς Μαρλέν εδώ στο YouTube. Και σε αυτό το κανάλι μοιράζομαι μαζί σας πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πράγματα τα οποία αγαπώ, που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με τη διακόσμηση του σπιτιού, με την καθαριότητα, την οργάνωση. Αλλά και με άλλα πράγματα πιο κοριτσίστικα, πιο γυναικεία, όπως ρούχα, ομορφιά και πολλά πράγματα που αγαπάμε εμείς οι γυναίκες. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει το περιεχόμενό μου και να μείνετε στο κανάλι και να παρακολουθήσετε τα βίντεό μου. Σήμερα λοιπόν σας έχω ένα άλλο βίντεο, ένα διαφορετικό βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με καθαριότητα, αλλά κυρίως με μυρωδιές. Όπως θα είδατε και από τον τίτλο, θα σας δώσω σήμερα 10-1 tips για να μυρίσει όμορφα το σπίτι σας. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό, ξέρετε ότι πρόσφατα είχα πάει στο σπίτι των Roomies, στο Mega. Είχα περάσει καταπληκτικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και εκεί σας δώσαμε 3 tips για να μυρίσει όμορφα το σπίτι σας. Αλλά εγώ ήθελα να κάνω ένα μεγαλύτερο βίντεο εδώ στο κανάλι και να σας δώσω περισσότερα tips που αφορούν και όλο το σπίτι, δηλαδή και κουζίνα και μπάνιο και ντουλάπες, τα πάντα. Ήθελα λοιπόν να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο να συγκεντρώνει όλα τα tips που έχω να σας δώσω για να μοσχοβολήσει το σπίτι σας, πέρα φυσικά από την καθιερωμένη καθαριότητα που οφείλουμε να κάνουμε στο χώρο μας για να μυρίζει ωραία, αλλά πολλές φορές χρειάζονται και κάποια έξτρα κολπάκια και τρίκ έτσι ώστε να έχουμε ακόμη πιο όμορφη μυρωδιά στο χώρο μας. Οπότε, αφού ανέφερα την καθαριότητα, αφού η καθαριότητα ξέρετε ότι είναι μισή αρχοντιά, ας περάσουμε στα tips. Πρώτο tip που έχω να σας δώσω και το είχα δείξει και στις Roomies είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μαγειρική σόδα πάνω στα χαλιά μας. Γενικά η μαγειρική σόδα είναι πραγματικά ένα ιερό υλικό και έχει την τάση να απορροφά τις επίμονες και τις άσχημες μυρωδιές. Εμείς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε μαγειρική σόδα που την πουλάνε στα σούπερ μάρκετ και είναι και πολύ οικονομική και να βάλουμε μερικές σταγόνες από το αγαπημένο μας εθέριο έλαιο, να το ανακατέψουμε καλά-καλά. Και μετά να ραντίσουμε τα χαλιά μας με τη σόδα. Εγώ έχω και το εξάρτημα αυτό που το έχω πάρει από το τζάμπο, αυτό τον αχνορίχτη, που βοηθάει σε όλη τη διαδικασία, αλλά μπορείτε και με το χέρι σας να πασπαλίσετε δηλαδή την σόδα πάνω στα χαλιά. Η σόδα θα απορροφήσει τις επίμονες μυρωδιές, θα δράσει απολυμαντικά και όση ώρα το αφήνετε εσείς, τόσο το καλύτερο. Εγώ συνήθως το αφήνω μισή ώρα με μία ώρα και μετά κάνω μια καλή σκούπα. Καλό είναι να έχετε κάνει ήδη μία σκούπα πριν ρίξετε τη σόδα και μετά με μία δεύτερη σκούπα να μαζέψετε τη σόδα. Δεύτερο tip που έχω να σας δώσω και πραγματικά είναι αυτονόητο, αλλά θέλω να το πω τώρα στην αρχή για να μην το αμελήσω. Πρέπει να αερίζουμε πολύ καλά τους χώρους του σπιτιού. Εγώ για παράδειγμα κάθε πρωί έχω τη συνήθεια με το που ξυπνάω να ανοίγω τα παράθυρα, αν όχι διάπλατα, πολλές φορές που έχει πάρα πολύ κρύο, αλλά τουλάχιστον να ανοίγω το μισό παράθυρο, έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας για 20 λεπτά περίπου. Αυτό το κάνω κάθε μέρα, ώστε να αερίζεται επαρκώς το σπίτι και να μπαίνει φρέσκος αέρας και να γεμίζει έτσι ωραία ενέργεια ο χώρος κάθε πρωί. Τρίτο tip που έχω να σας δώσω είναι κάτι που αφορά την κουζίνα. Πολλές φορές λοιπόν αμελούμε να καθαρίσουμε καλά τον κάδο σκουπιδιών της κουζίνας μας. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές πέφτουν κάποια σκουπιδάκια από τη σακούλα μας, τον κάδο μας και αυτό πολλές φορές προκαλεί άσχημες μυρωδιές στο χώρο της κουζίνας. Οπότε καλό είναι να το καθαρίζουμε καλά τον κάδο συχνά. Εγώ συγκεκριμένα βγάζω τον κάδο και το πλένω καλά-καλά με καυτό νερό και λίγη χλωρίνη ή λίγο απολυμαντικό έτσι ώστε να βεβαιωθώ ότι είναι καθαρός. Το κάνω αρκετά συχνά αυτό. Αλλά άλλο ένα τρίκ για να αποφύγουμε τις άσχημες μυρωδιές με το που ανοίγουμε τον κάδο μας, εγώ συγκεκριμένα τον έχω και στο ντουλάπι της κουζίνας, ξέρετε, από αυτούς που ανοίγουν με τα ντουλάπια, είναι πριν πετάξουμε τα σκουπίδια, δηλαδή με το που αλλάξουμε την καινούργια μας σακούλα σκουπιδιών, είναι να εμποτίσουμε ένα μικρό βανδάκι με μερικές σταγόνες από το αγαπημένο μας εθέριο έλαιο ή και να συνδυάσουμε κάποια εθέρια έλαια της επιλογής μας και θα το βάλουμε στον πάτο της σακούλας. Έτσι ώστε αφού πέσουν τα σκουπίδια από πάνω, να υπάρχει αυτή η μυρωδιά από κάτω και πιστέψτε με, κάθε φορά που θα ανοίγετε τον κάδο των σκουπιδιών, δεν θα μυρίζει άσχημα, ίσα-ίσα θα σας έρχεται και η μυρωδιά από τα εθέρια έλαια που έχετε χρησιμοποιήσει. Επόμενο tip που έχω να σας δώσω είναι το να φτιάξουμε το δικό μας pot pourri. Και δεν λέω για αποξηραμένο pot pourri, σίγουρα και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά πιο αποτελεσματικό και δραστικό είναι να κάνουμε το pot pourri μας στην κατσαρόλα, στην κουζίνα μας και να το αφήνουμε να σιγοβράζει όλο το πρωί.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό, όταν θέλω έτσι ο χώρος να γεμίσει όμορφες μυρωδιές. Έχω δύο αγαπημένα ποτπουρί που χρησιμοποιώ και που κάνω συχνά πυκνά. Θα σας δείξω τις συνταγές ευθύς αμέσως, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν. Η μία είναι με πορτοκάλι και κανέλα και η άλλη είναι με ευκάλυπτο και λεμόνι, και οι δύο είναι πολύ ιδιαίτερες μυρωδιές. Αν έχετε αργομάγειρα ή slow cooker, μπορείτε να κάνετε το ίδιο και στο slow cooker, να βάλετε δηλαδή το ποτπουρί εκεί μέσα και να είσαστε πιο ήσυχοι αφήνοντάς το. Αν το κάνετε σε κατσαρόλα στην κουζίνα σας, θα πρέπει να το επιβλέπετε και να το έχετε έτσι σε μια χαμηλή θερμοκρασία αφού πάρει τη βράση. Αλλά πραγματικά είναι ένας υπέροχος τρόπος για να μοσχοβολήσει το σπίτι σας. Και αφού σας έδειξα και τα ποτπουρί, πρέπει να αναφέρω κάτι το οποίο επίσης είναι αυτονόητο. Τι πιο ωραίο να έχουμε στο χώρο μας φρέσκα λουλούδια. Να παίρνουμε δηλαδή συχνά πυκνά φρέσκα λουλούδια. Εγώ πρόσφατα πήρα ένα μπουκετάκι από ζουμπούλια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάρει τουλίπες και πραγματικά η κουζίνα μου μυρίζει τόσο όμορφα με αυτόν τον φυσικό τρόπο. Θα μου πείτε, είναι ένας ακριβώς τρόπος για να έχεις μια ωραία μυρωδιά στο χώρο. Σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια, αλλά να ξέρετε ότι και στη Λαϊκή έχει πολύ οικονομικά λουλούδια. Νομίζω ότι μπορείς να βρεις ματσάκια λουλούδια με 3 και 4 ευρώ, οπότε μπορείτε να παίρνετε από εκεί, ίσα ίσα να ανανεώσετε το χώρο σας, να αλλάξει η ενέργεια του χώρου και να μυρίσει όμορφα το σπίτι σας. Επίσης, άλλο ένα tip πάνω στα λουλούδια που έχω να σας δώσω είναι να αγοράσετε κάποια κλαδάκια από ευκάλυπτο. Εγώ βρήκα αυτά στο Ανθοπολείο αυτή τη φορά που πήγα. Μερικές φορές φέρνει την ποικιλία με τα στρογγυλά φύλλα του ευκαλύπτου. Αυτή τη φορά έχει αυτό εδώ το είδος. Μυρίζει υπέροχα και έχω ένα πολύ ωραίο κόλπο. Για όσες έχετε μπανιέρα, καμπίνα με μεγάλη ντουζιέρα μέσα, ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μυρίσει όμορφα το μπάνιο και να γεμίσει έτσι πολύ όμορφη ενέργεια, είναι να κρεμάσετε μερικά κλαδιά ευκαλύπτου πάνω στην ντουζιέρα σας, έτσι ώστε κάθε φορά που τρέχει το νερό, το καυτό νερό, θα αναδύεται μια φοβερή μυρωδιά από τον ευκάλυπτο. Οπότε ήθελα να το αναφέρω και αυτό, γιατί είναι ένα υπέροχο πραγματικά tip για όσους έχουμε τέτοια μπάνια. Άλλο tip που έχω να σας δώσω και είναι ακόμα ένα tip που είχα μοιραστεί μαζί σας στις roomies, είναι να φτιάξετε το δικό σας room spray. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν και τα room spray της αγοράς. Έχω της Laura Ashley, έχω Molton Brown, πρόσφατα μου το κάνανε δώρο και είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχουν έτσι πολύ ιδιαίτερες μυρωδιές. Αλλά εγώ θα σας δείξω πώς να φτιάξετε δύο διαφορετικά room spray εύκολα, οικονομικά και χωρίς έτσι χημικά πρόσθετα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα room spray του εμπορίου, εκτός του ότι είναι ακριβά, δηλαδή ένα καλό room spray μπορεί να έχει και 30 ευρώ, μπορεί να έχει και κάποια πρόσθετα χημικά που πολλοί από εσάς δεν επιθυμούν να έχουν στο σπίτι τους. Οπότε θα σας δείξω τρόπους για να φτιάξετε δύο room spray, ένα με μαγειρική σόδα, εθέρια έλαια και απιονισμένο νερό και ένα άλλο με αυτές εδώ τις πολύ ωραίες μπύλες, τα Unstoppables από Lenore. Στην ουσία πρόκειται για ένα ενισχυτικό άρωμα ρούχων που το βάζεις εξτρά στο πλυντήριο ρούχων για να μυρίσουν ακόμη πιο ωραία τα ρούχα σου, αλλά έχουν πάρα πολλές χρήσεις και θα επανέλθω σε αυτό. Οπότε πάμε να σας δείξω δύο διαφορετικά room sprays για τον χώρο σας, δύο διαφορετικά αποσμητικά χώρου που όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να τα φτιάξουμε και με πολύ λίγα χρήματα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πρώτο room spray, το οποίο είναι πραγματικά πανεύκολο, σε ένα vaporizer. Αυτά τα έχω πάρει από το Jumbo. Έβαλα λίγες μπυλίτσες από τα Unstoppables, από αυτά τα Lenore, και έβαλα και δύο κουπίτσες νερό, ζεστό νεράκι ώστε να λιώσουν τα Unstoppables, και στο τέλος ανακοινούμε καλά. Στο δεύτερο room spray θα χρησιμοποιήσουμε μαγειρική σόδα, μία μεζουρίτσα, και θα προσθέσουμε και 5-10 σταγόνες, αναλόγως πόσο δυνατό θέλουμε να κάνουμε το αποσμητικό μας, από το αγαπημένο μας εθέριο έλαιο. Βοηθάει να έχετε ένα χωνάκι σαν αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Και μετά θα βάλουμε πάλι δύο κούπες ή ένα μεγάλο κανατάκι όπως βάζω εγώ, από απιονισμένο νερό. Συνέχεια, αφού σας έδειξα τα room spray και σας μίλησα για τα Unstoppables, ένας άλλος πολύ εύκολος τρόπος είναι να
πάρουμε αυτά εδώ τα πουγκάκια, τα τούλινα πουγκάκια που πουλάνε σε πολλά καταστήματα. Εγώ αυτά τα έχω πάρει από το Jumbo. Και να ρίξουμε μέσα μερικές τέτοιες μπιλίτσες από τα Unstoppables. Εγώ έχω μπλέξει δύο αρώματα στο συγκεκριμένο. Να κάνουμε δηλαδή αυτό εδώ, μοσχοβολάει, μυρίζει υπέροχα. Και αυτό εδώ είναι ό,τι καλύτερο για να το κρεμάσετε μέσα στην ντουλάπα σας και να αρωματίσετε έτσι τον χώρο. Είναι πάρα πολύ εύκολος τρόπος, μπορείτε να το κρεμάσετε και σε διάφορα σημεία του σπιτιού, γιατί δεν είναι και άσχημο εμφανισιακά, μπορείτε να βάλετε και μια κορδελίτσα αν θέλετε, και είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να κάνετε αρωματικά πουγκάκια. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να αρωματίσουμε το σπίτι μας είναι χρησιμοποιώντας αρωματικά κεριά. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα κεριά, μ' αρέσουν πάρα πολύ, έχω μεγάλη ποικιλία αρωματικών κεριών, με κερδίζουν και οι μυρωδιές, με κερδίζουν και τα βάζα. Πραγματικά έχω μια αγάπη προς τα κεριά και μ' αρέσει πολύ και το άρωμα που αναβιούν στον χώρο, αλλά και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν, αυτή η θαλπορή, μια κόζι έτσι ατμόσφαιρα που πραγματικά απολαμβάνω. Για όσους όμως δεν είναι λάτρες των κεριών, προτιμούν να μην καίνε κεριά στο χώρο τους γιατί τα θεωρούν τοξικά ή τέλος πάντων δεν τους ταιριάζει κάτι τέτοιο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εθέρια έλαια. Πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν? Με τον τρόπο του διαχυτή, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ, που μπορείς να βάλεις νεράκι και μερικές σταγόνες από το αγαπημένο σου εθέριο έλαιο, να το βάλεις στο ρεύμα και να αφήσει μια πολύ όμορφη μυρωδιά στο χώρο διαχέοντας τα εθέρια έλαια που έχουμε επιλέξει. Άλλος τρόπος είναι να πάρουμε αυτούς τους διαχυτές, τους πιο απλούς, που έχουν το ρεσό από κάτω και εδώ μπορείς να βάλεις είτε εθέρια έλαια είτε τάρτα. Τι εννοώ με την τάρτα? Εγώ έχω ήδη βάλει εδώ, βλέπετε πως είναι. Υπάρχουν στην αγορά αυτές εδώ οι τάρτες, αυτές εδώ. Οι συγκεκριμένες είναι από την εταιρεία Yankee Candle. Π.χ. αυτή είναι στην μυρωδιά Warm Cashmere, Baby Powder. Έχω διάφορες μυρωδιές, μου αρέσουν πολύ, και κόβεις ένα κομματάκι από τη συγκεκριμένη τάρτα, τη βάζεις εδώ πέρα και καθώς ανάβεις το ρεσό αυτό λιώνει και αφήνει μια υπέροχη μυρωδιά στο χώρο. Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό και πολύ έξυπνο tip για να αρωματίσουμε τον χώρο μας με εθέρια έλαια είναι να πάρουμε απλά βαμβακάκια και να τα εμποτίσουμε με τα αγαπημένα μας εθέρια έλαια, βάζοντάς τα σε κάποια μπολάκια και τοποθετώντας τα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, π.χ. σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα μπουφέ, κάπου που να μην φαίνεται ενδεχομένως αν δεν θέλετε. Πραγματικά είναι ένας πανεύκολος τρόπος και πολύ οικονομικός για να αρωματίζεις όμορφα το σπίτι σου με φυσικό τρόπο, χωρίς να κάψεις κεριά, χωρίς διαχυτές, χωρίς τίποτα. Άλλο ένα πολύ ωραίο και έξυπνο και διαφορετικό tip που έχω να σας δώσω είναι κάτι που αφορά το χαρτί υγείας του μπάνιου. Είναι περίεργο, το ξέρω, αλλά αν το χρησιμοποιήσετε θα σας αρέσει πολύ. Μπορείτε να πάρετε λοιπόν ένα χαρτί υγείας και στο εσωτερικό του, στο χαρτονάκι, να ρίξετε μερικές σταγόνες από το αγαπημένο σας εθέριο έλαιο. Έτσι ώστε κάθε φορά που τραβάτε το χαρτί υγείας θα αναδύεται η μυρωδιά από το εθέριο έλαιο που έχετε επιλέξει. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και έξυπνος τρόπος για να αρωματίσεις το μπάνιο σου εύκολα και πολύ διαφορετικά θα έλεγα. Περνώντας το τελευταίο tip, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να σας δώσω έτσι κάποια συμβουλή για τον ερχήτη της κουζίνας σας. Ξέρετε πόσο πολύ μ' αρέσει να γεμίζω τον ερχήτη της κουζίνας αφού τον έχω καθαρίσει πολύ καλά, να γεμίζουμε νεράκι και να ρίχνω μερικές σταγόνες από τα αγαπημένα μου απολυμαντικά. Συγκεκριμένα έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή δύο από Αστόνις, αλλά χρησιμοποιώ και Ζωφλόρα πολύ συχνά. Αλλά τώρα έχω εθιστεί λίγο στα Αστόνις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αυτό είναι στην μυρωδιά Zesty Lemon και αυτό στην μυρωδιά Garden Bouquet. Μπορείς λοιπόν να ρίξεις ένα καπάκι από αυτό εδώ το απολυματικό στο νεροχύτη και πραγματικά η μυρωδιά που θα αφήσεις όλη την κουζίνα είναι υπέροχη. Αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι πιο εύκολο και πιο φυσικό και λιγότερο δαπανηρό θα έλεγα, μπορείτε απλά να ρίξετε και να πασπαλίσετε μαγειρική σόδα στο νεροχύτη, να ρίξετε λίγες σταγόνες από το αγαπημένο σας εθέριο έλαιο. Ξέρω, σας έχω πρίξει με τα εθέρια έλαια, αλλά πραγματικά είναι ένας πολύ έτσι εύκολος τρόπος να αρωματίσουμε το σπίτι μας. Και μετά, αφού το αφήσετε λίγο να δράσει, να πάρετε ένα σφουγγαράκι και να τρίψετε τον νεροχύτη σας. Θα καθαρίσει πάρα πολύ καλά και θα μοσχοβολήσει όλη η κουζίνα. Αυτά ήταν λοιπόν τα tips που έχω να σας δώσω για να μυρίσει όμορφα το σπίτι σας. Ελπίζω να τα βρήκατε βοηθητικά. Ανυπομονώ να μου πείτε τι χρησιμοποιήσατε, αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά. Περιμένω τα σχόλιά σας εδώ στο YouTube. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, στο προφίλ μου που είμαι αρκετά ενεργή
και να συζητήσουμε και εκεί διάφορα πράγματα. Αν δεν έχετε δει το βιντεάκι μου στις roomies που με είχαν καλέσει στο σπίτι τους και σας έδωσα και εκεί 3 tips για να μυρίσει όμορφα το σπίτι σας, θα βάλω το link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να δείτε την εκπομπή αν σας ενδιαφέρει. Αλλά εδώ στο σημερινό βίντεο σας έχω πολύ περισσότερα tips, πιο αναλυτικά και για όλους τους χώρους του σπιτιού. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και την καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα μελλοντικά βίντεο που θα ανεβάσω. Έρχονται βίντεο οργάνωσης, έρχονται βίντεο διακόσμησης, πολλά πράγματα έρχονται στο κανάλι μου, οπότε stay tuned και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μουα! Φιλάκια πολλά! Γεια σας!